Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, χαιρετίζουμε και εμείς τη μεγαλειώδη αγωνιστική σας κινητοποίηση. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη δική σας και να πρωτοφωνάξουμε στα κοράκια που είναι έτοιμα για πιάτσικο. Κάτω τα χέρια από τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους στη Λάρκο. Είμαστε εδώ για να πρωτοφωνάξουμε, ενώνοντας τη φωνή μας με όλους εσάς, όχι στο σκλαβοπάζαρο των εργολαβιών που ετοιμάζουν και στη Λάρκο, όπως και σε μια σειρά άλλους μεγάλους χώρους του κλάδου του μετάλλου. Όπως εχθές εμέσως πλην σαφώς ανακοινώθηκε και στους εργαζόμενους στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, κατ' επέκταση και Σκαραμαγκά, με βάση το μοντέλο Σύρου, να ετοιμάζονται και αυτοί. Διεκδικούμε εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας με μόνιμη και σταθερή απασχόληση, με συλλογικές συμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια τις οικογένειές μας. Διεκδικούμε μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Όλα αυτά δηλαδή που παλεύει ο καθένας μας ξεχωριστά σε κάθε χώρο. Είμαστε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε και να γίνουμε μέρος αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας που πάει κόντρα στο ρεύμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο για τους εργαζόμενους να επιλέγουν τη λογική «τους φάξε με αγά μου να γιάσω», να επιλέγουν τη λογική «να βάλω πλάτη για να σωθεί η επιχείρηση», θυσιάζοντας τον εαυτό μου, τα δικαιώματά μου, την ίδια μου τη ζωή, για να σωθεί ο επιχειρηματίας. Τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι σε μια σειρά χώρους, όπως παραδείγματος χάρη στη Χαλιβουργική, που επέλεξαν να βάλουν πλάτη στον εργοδότη με την ελπίδα ότι θα σωθούν, αποδεχόμενοι απολύσεις, περικοπές μισθών ή διαθεσιμότητα, τους πέταξαν στο δρόμο εν μία νυχτή. Μια τεράστια βιομηχανία της χώρας έκλεισε χωρίς να ανοίξει μύτη. Σήμερα εδώ, μπροστά μας, αναδεικνύεται ένας άλλος τρόπος αγώνα. Ένας αγώνας που γίνεται υπόθεση όχι μόνο των εργαζομένων ενός χώρου που πλήττεται, αλλά και συνολικότερα της τοπικής κοινωνίας της Λάρνηνας, όλης της Θειότητας και τελικά χιλιάδων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από δεκάδες άλλους κλάδους. Είναι ένας αγώνας που στην οργάνωσή του συμπυκνώνει συμπεράσματα πολλών προηγούμενων προσπαθειών. Ότι δηλαδή, όσο ηρωικός και μεγάλος και να είναι ένας αγώνας, εάν δίνεται στα κλειστά όρια του εργοστασίου, οι δυνατότητες του είναι περιορισμένες. Με τη σημερινή πρωτοβουλία, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν σε κατεύθυνση κλιμάκωσης, αναδεικνύουν τις τεράστιες δυνατότητες για τους εργαζόμενους να ασκήσουν πιέσεις στην κυρίαρχη αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική, όταν χτίζουν πλατή μέτωπα με βάση τον κλάδο, τους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου, με τους οποίους έχουμε κοινά συμφέροντα, με την τοπική κοινωνία που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανάγκες καθημερινά, αλλά και συνολικά την ανάγκη αντιπαράθεσης σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε χώρο που πλήττεται, σαν τάξη εναντίον τάξης. Και να αφήσουν τα παραμύθια και τα καλοπιάσματα και τα καρότα, προβάλλοντας ως λύση την υγιής επιχειρηματικότητα. Όλοι οι επιχειρηματίες υγιείς είναι και αρρωσταίνουν εμάς, τις οικογένειές μας. Είδαμε τη συμπεριφορά και τη στάση των πιο διαφημισμένων ως υγιείς επιχειρηματίες της χώρας, των εφοπλιστών στους ναυτεργάτες. Είδαμε έναν κολοσσό σαν την ThyssenKrupp που κατάντησε τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, την πολυδιαφημισμένη οικογένεια Αγγελόπουλου που έστειλε τους εργαζόμενους στη Χαλιβουργική, και έχουμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα στον κλάδο, στο μέταλλο.
στα ναυπηγεία, στις χαλιβουργίες. Αφού έκαναν το πιάτσικό τους, αφού ξεζούμισαν τους εργαζόμενους, τις παραγωγικές δυνάμεις και τον πλούτο της χώρας, πέταξαν και πετάνε τους εργαζόμενους σαν στημένες λεμονόκουπες στα αζύτητα. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ ενώνοντας τη φωνή μας με τη δική σας, επενδύοντας ότι αύριο θα ενώσετε κι εσείς τη δική σας με τη δική μας. Θα είμαστε στο πλευρό σας, να είμαστε όλοι μαζί, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Όλοι για έναν και ένας για όλους», στις κινητοποιήσεις που πρέπει να έρθουν και θα έρθουν και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί σε όποιες αποφάσεις πάρετε για την κλιμάκωση του αγώνα σας. Έχετε το δίκιο, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Στο τέλος, εμείς θα είμαστε οι νικητές. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.